Σε αυτό το σημείο να πάμε στο Στρατή Λιμνιό για μια υπόθεση που συγκλονιστήκαμε, εγώ τουλάχιστον πραγματικά το λέω, την πρώτη στιγμή που ο Στρατής Λιμνιός και ο Νάσος Γουμενίδης από τον Νάσος Μπλοκ έφερε στην επιφάνεια αυτό το ρεπορτάζ. Δεν πίστευα ότι είχε συμβεί κάτι τέτοιο, αγαπητέ μου Γρηγόρη. Έλα Στρατή μου. Χαίρετε, Ζήνα, κυρίες και κύριοι. Είναι όντως μια συγκλονιστική ιστορία, ο απόϊχος της οποίας 9 μήνες μετά υφίσταται και έχει επηρεάσει, έχει σοκάρει όχι μόνο την κοινότητα της Αλεξανδρούπολης, αλλά και ολόκληρο το Πανελλήνιο. Η κάμερα της εκπομπής ταξίδευσε μέχρι την Ορεστιάδα. Εκεί συναντήσαμε τον πατέρα του άτυχου 34χρονου Δημήτρη, τον κύριο Νίκο Δημάκη. Και μίλησε για όλα αυτά τα οποία βιώνει τους τελευταίους 9 μήνες από τη στιγμή που έφυγε από τη ζωή με έναν φρικτό τρόπο ο γιος του όταν συνεθλίβει από τον ρομποτικό κάδο που υπάρχει στην περιοχή. Μου βάλε μια τελεία. Θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Λέων. Γρηγόρη μου, τι σημαίνει αυτό να σε τραβάει ο κάδος, δηλαδή κάτι να μην λειτουργεί και τελευταία στιγμή το παιδί, να μην το περιγράψω, να μπαίνει μέσα στον κάδο, γιατί τον ρουφάει ουσιαστικά αυτός ο ηλεκτρονικός κάδος. Τι σημαίνει αυτό σε επίπεδο πραγματογνωμοσύνης? Κοιτάξτε, επειδή δεν γνωρίζω ακριβώς το είδος του κάδου, να πούμε την αλήθεια, αυτή η κάδη ουσιαστικά προφανώς δεν νομίζω ότι... Νομίζω είναι το ρεπορτάζ που βλέπετε το πλάνο τώρα, τον κάδο. Ακριβώς. Προφανώς καταρχάς βρέθηκε δυστυχώς στο λάθος σημείο με λάθος τρόπο. Το παιδί φαντάζομαι ότι... Πήγε να πετάξει κάτι μέσα. Πήγε να πετάξει, αλλά φαντάζομαι ότι είτε από κάποιο αίτιο παθολογικό ή οτιδήποτε άλλο, είτε από κάποια προσεξία, προφανώς θα έκανε μία κίνηση περαιτέρω από αυτή που πρέπει, γιατί αν βλέπω καλά είναι ένας βυθιζόμενος κάδος. Προφανώς αν μπούμε, εάν κάποιος επιχειρήσει έτσι μία βαθύτερη διείσδυση στον κάδο από ό,τι πρέπει, προφανώς θα αναγνωριστεί ως απόβλητο και αντιλαμβάνεστε το τι φρικτός είναι ο θάνατος σε μία τέτοια περίπτωση. Σκεφτείτε ότι ένα ρομποτικό σύστημα αναγνωρίζει ένα ανθρώπινο σώμα σαν μια μάζα. Και ό,τι σημαίνει αυτό για αυτούς τους κάδους. Και τότε γιατί τα κρατάνε αυτά? Κοιτάξτε, οι βυθιζόμενοι κάδοι είναι... Είναι πολύ σοβαρό που φοβερά... μόλις λες. Δηλαδή, αν ένας παππούλης πάει να ρίξει αυτό και λίγο παραπατήσει με το μπαστούνάκι του και πέσει πιο μέσα, δεν να πάρει τόσο... τον παππού μέσα. Δεν είναι τόσο έτσι απλά. Έτσι όπως μας το είπες όμως αυτό, ναι, υπονοεί. Δεν είναι τόσο απλά. Αν δείτε, πρέπει να σηκώσουμε ένα, περιπτώσει ένα σύστημα, να απορρίψουμε το απόρριτο. Σκεφτείτε, ακόμα και σε ένα απλό κάδο δεν μπαίνουμε. Γιατί μέσα το πήρε το παιδί? Εκεί θα πρέπει να δούμε για ποιο λόγο το παιδί βρέθηκε παραμέσα ή τέλος πάντων περαιτέρω δυσδυτικά, ας πούμε, από ό,τι θα έπρεπε. Γιατί αν απορρίψουμε κάτι, προφανώς δεν συμβαίνει τίποτα, ούτε σε αυτούς τους κάδους, ούτε σε κανένα κάδο. Εάν τώρα, εκείνη την ώρα, μας συμβεί το οτιδήποτε, γιατί υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, το παιδί να του συνέβη κάτι, να είχε μια απώλεια, ας πούμε, αισθήσεων και ουσιαστικά να κατέρευσε μέσα στον κάδο, ενώ ήταν αυτός ανοιχτός. Να δούμε, Στρατή μου, τι μας είπε ο κύριος Νίκος, τι σου είπε σένα για το γιο του, το Δημήτρη. Βεβαίως. Γιατί είμαστε σε εξέλιξη, έχει κατατεθεί μήνυση και περιμένουμε. Παρακαλώ. Εννέα μήνες πέρασαν από τον τραγικό θάνατο του 35χρονου Δημήτρη. Ένα τύχημα που συγκλώνησε το Πανελλήνιο όταν τον εγκλώβησε η αυτόματη πόρτα ρομποτικού κάδου απορριμμάτων και τον διαμέλυσε στην Αλεξανδρούπολη. Ήταν τον περασμένο Μάιο όταν ο 35χρονος νέος, την ώρα που πέταγε ένα σκουπίδι στον κάδο απορριμμάτων, κατά λάθος πέταξε και μια σακούλα με φάρμακα. Χωρίς να το σκεφτεί, ο ίδιος έσκυψε και βάλε το πάνω μέρος του σώματός του με στον κάδο, ώστε να πιάσει τη σακούλα. Όμως ο ρομποτικός κάδος μπήκε σε λειτουργία, τον εγκλώβησε και ο 35χρονος έχασε τη ζωή του. 9 μήνες μετά, ο πατέρας του, Νίκος Δημάκης, υποδέχεται στο σπίτι του στην Αλεξανδρούπολη το Στρατή Λιμνιό και μιλά για τον αδικοχαμένο γιο του. 9 μήνες χωρίς τον Δημήτρη, η ζωή είναι σαν να μην υπάρχει. Έχουν σβήσει τα πάντα, η ζωή μου περιορίζεται μέσα σε αυτό το δωμάτιο που ήταν ο χώρος του, εδώ μεγάλωσε ο Δημήτρης, και στο νεκροταφείο. Νομίζω ότι εδώ μέσα βρίσκεται ο Δημήτρης. Βλέπω τις φωτογραφίες του πάντα και
Συγκινούμε. Ο Δημήτρης ήταν ένα πολύ αγαπητό παιδί και νοιαζόταν για τον συνάνθρωπό του. Αλλά δυστυχώς έφυγε με αυτόν τον άσχημο τρόπο. Αυτό είναι το σταυρουδάκι του. Το φορούσε πάντα. Δεν το αποχωριζόταν ποτέ. Το έχω πάντα εδώ. Γιατί ο Δημήτρης πίστευε κιόλας πολύ. Διάβαζε πολύ. Ήταν της θρησκείας. Ακόμη πιο συγκινητικό είναι ο τρόπος με τον οποίο ο μικρότερος του αδερφός έχει κληθεί να το διαχειριστεί όλο αυτό με πολύ μεγάλη δυσκολία. Ο Αλέξανδρος για τον Δημήτρη ήταν όλη του η ζωή. Ο Δημήτρης πέρασε πάρα πολλά εξαιτίας του Αλέξανδρου, να το πω έτσι. Όταν πήγαινε σχολείο ο μικρός, δέχτηκε και μπούλινγκ γι' αυτό. Γιατί ο μικρός ήταν με ειδικές ανάγκες. Στο στήθος, στο μέρος της καρδιάς του, είχε το όνομά του, Αλέξης. Ήταν πολύ συγκινητικό και ακόμα που το λέω, συγκινούμε. Ήταν κοινωνικό παιδί, ήταν αγαπητό παιδί, ασχολιόταν με τον αθλητισμό και με τη μουσική. Τελευταία είχε γράψει ένα τραγούδι για τον αγαπημένο του καλλιτέχνη, του Παντελή Παντελίδη, και το τραγούδισε ο ίδιος. Δεν ξέρω αν μπόρεσες από τότε να ξαναβρεις το κουράγιο να βρεθείς στο ίδιο σημείο. Ναι, έχω πάει πολλές φορές. Το παιδί μου υπάρχουν 5 μάρτυρες που το είδανε πως το μισό του κορμί ήταν έξω και το είχε εγκλωβισμένο, και το είχε εγκλωβισμένο η πόρτα. Υπάρχει μάρτυρας που είδε και τη σύνθλιψη του γιού μου. Γι' αυτό και θέλω να τιμωρηθεί ο κάθε υπεύθυνος. Στην αρχή έγινε ένα μπέρδεμα ότι ο γιος μου ήταν ένας ρακοσυλλέκτης του δρόμου που έψαχνε στα σκουπίδια για να φάει και το... Δεν ήταν έτσι ο γιος μου. Η εικόνα του άρχισε να αποκαταστείται από τότε που έγινε η εκπομπή με εσάς. Πάμε να δούμε αν έχουμε κάποια εξέλιξη 9 μήνες μετά. Ο πρώτος πραγματογνώμονας μας παράτησε για κάποιον λόγο μετά την εκπομπή που κάναμε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, τον ψάξαμε να τον βρούμε. Αναγκαστικά μπήκα σε άλλον πραγματογνώμονα. Πιστεύω θα πάνε όλα καλά να δικαιωθεί η μνήμη του γιού μου. Από καμία πλευρά δεν με ενόχλησαν, να το πω έτσι, να μου ζητήσουν μία συγγνώμη, να μου πούν μία συγγνώμη για το κακό που έγινε. Και να σας πω την αλήθεια, ότι και συγγνώμη να με πάρουν να μου πούν, δεν θα τη δεχτώ. Θέλω να του ζητήσω μια μεγάλη συγγνώμη, αλλά ό,τι και αν έκανα, πιστεύω, όσο σκληρός αν ήμουν ορισμένες φορές μαζί του, ήταν για το καλό του. Και μου έλεγε κιόλας, πατέρα, είσαι ο μόνος άνθρωπος που δεν μπορώ να κοροϊδέψω. Με κοιτάς στα μάτια και καταλαβαίνεις τι έχω. Και να ξέρει ότι θα τον αγαπάω πάντα. Και εγώ και η μητέρα του, και ο αδερφός του που τον ψάχνει συνέχεια.